ότι είναι για να νοσηλευτή που είναι στη βάρδια το απόγευμα να του λέει έχει τρεις εισαγωγές και να ψάχνει τις κλινικές να βάλει τις εισαγωγές και να του λένε γιατρέ, εγώ δεν το δέχομαι. Και να μαλώνει με τους γιατρούς και να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία ενώ η δουλειά του δεν είναι αυτή. Είναι να προσπαθήσει να προσφέρει ενώ είναι μόνος του ή με ένα άλλο άτομο και έχει 20, 25, 30 ασθενείς να κάνει την νοσηλεία τους και να τους προσφέρει μια βοήθεια για να λυθεί το πρόβλημά τους. Σε αυτό το νοσοκομείο είμαι από το 2002. Βλέπω συνεχώς μια πτωτική πορεία σε όλους τους τομείς του νοσοκομείου. Οι γιατροί, όποια έφυγαν ειδικότητες, τώρα φεύγει ο νευρολόγος μας. Έφυγε ο δερματολόγος. Δεν έγινε καμία κίνηση να μπει ένας δερματολόγος στο νοσοκομείο. Ειδικά τη σημερινή εποχή και ειδικά με το προσφυγικό που έρχονται άνθρωποι οι οποίοι είναι καταταλαιπωρημένοι, οι οποίοι εμφανίζουν κάποια νοσήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, δεν μπορείς να μην έχεις έναν δερματολόγο, να μην έχεις έναν οδοντίατρο, να μην έχεις στη χειρουργική κλινική, έχει αποδεκατιστεί. Και το γεγονός ότι δεν παίρνουν και γιατρούς, έστω επικουρικούς ή ειδικευόμενους, δεν βοηθάει να λυθεί το πρόβλημα. Αν ρωτήσετε τους γιατρούς που δουλεύουν και κάνουν τα χειρουργεία, έχουν ξεπεράσει τα όρια αντοχής τους. Το ίδιο συμβαίνει με το προσωπικό. Πριν λίγες μέρες νοσηλεύαμε ασθενή με γρήπη και τον είχαμε στα 2 μέτρα την νοσηλεία μας. Από το γραφείο που γράφουμε. Ήμασταν εμείς εδώ και ήταν σε ράντζα εκεί ο άνθρωπος. Μεταφέρουμε το βράδυ φιάλους οξυγόνου γιατί δεν υπάρχουν ετυχισμένες κεντρικές γραμμές. Τελειώνουν τα οξυγόνα σε δωμάτια τα οποία δεν έχουν κουδούνι να χτυπήσουν, να πούν τελείως το οξυγόνο. Και πρέπει το βράδυ να τρέχεις, να παίρνεις φιάλους οξυγόνου και να τους πηγαίνεις στον κάθε ασθενή. Μπορεί να πεθάνει άνθρωπος έτσι. Δεν είναι κινδυνολογία, είναι πραγματικότητα. Το ζούμε κάθε μέρα, εγώ ήμουν χθες βράδυ νύχτα, το έζησα και χθες. Πόσες μονάδες υγείας, όμως λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε στελέχωση και εξοπλισμό, και αυτό συμβαίνει και στο νοσοκομείο της Χίου, αρκετές φορές το δικαίωμα αυτό είναι περιορισμένο ή και χωρίς αντίκρισμα. Ενδεικτικά, οι περιπτώσεις μακροχρόνιο ραντεβού για αξονικές και μαγνητικές εξετάσεις στις δημόσιες μονάδες υγείας είναι τουλάχιστον απαγορευτική ή όχι να πληρώσει από την τσέπη του ο ανασφάλιστος για να κάνει πιο γρήγορα την εξέταση, αν και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τον γιατρό του. Ανακύκλωση των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό έχουμε. Στον προϋπολογισμό δεν προβλέπεται κονδύλια για νέες προσλήψεις στην υγεία, στον προϋπολογισμό το φετινό. Η εφαρμογή της αναλογίας και ένα προς ένα να γίνει σε αυτή την περίπτωση για την υγεία, στην καλύτερη περίπτωση δηλαδή, σημαίνει ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί η ίδια και πέρσι, όπως ήταν και πέρσι. Με τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν στο προσωπικό, σε όλο τον κλάδο και ειδικοτήτων. Και αυτό ισχύει και πανελλαδικά και στοιχείο. Λοιπόν, άρα εδώ έχουμε ότι σημαίνει ότι η επιδείνωση των συνθηκών της δουλειάς και η εντατικοποίηση των υγειονομικών θα φτάσει, έχει φτάσει μάλλον ήδη στα όρια. Εδώ θέλω να πω ότι η ανακοίνωση που βγάλαμε εκφράζει το λιγότερο την αγανάκτηση που βιώνουν οι εργαζόμενοι. Και μάλιστα όταν τη διαβάσανε η πλειοψηφία των συναδέλφων από τα email που τους έχουμε δώσει, μας είπαν ότι τα είπαμε και light. Πάνω σε αυτά που είπε ο πρόεδρος είναι ότι πίσω από τους αριθμούς κρύβεται η εργασιακή εξουθένωση των εργαζομένων και ο εξευτελισμός και η αξιοπρέπεια των ασθενείων. Γίνονται νοσηλευτικές πράξεις και περιποίηση ασθενών που περιλαμβάνει τα πάντα στο διάδρομο της παθολογικής. Νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή, μπορεί όχι σήμερα που μιλάμε, αλλά τις προηγούμενες μέρες, ασθενείς πάνω σε φορεία. Τα 40 κρεβάτια της παθολογικής εδώ και 2 χρόνια έχουν γίνει 20. 25. Δεν επαρκούν. Βρίσκεται η παθολογική πλέον παντού. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σε φόρτο εργασίας και σε διασπορά μικροβίων, μολυσματικών μικροβίων στις υπόλοιπες κλινικές. Αυτό ήθελα, δεν ξέρω αν κάτι θες να αναπροσθέσεις. Προκειμένου να βελτιωθούν αυτές οι καταστάσεις που έχουν αντίκτυπο όχι μόνο στους εργαζόμενους, αλλά σε όλο το λαό.
Και εγώ θα ήθελα να, με τη σειρά μου, να ενώσω τη φωνή μου και τη φωνή του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΗ με αυτή τη φωνή διαμαρτυρίας και αγωνίας όπως εκφράστηκε από τον Πρόεδρο, για τη φωνή διαμαρτυρίας των συναδέλφων εργαζομένων του ΣΕΣΝΟΚ και καλούμε από αυτό το βήμα το Χιώτικο Λαό να στηρίξει το δίκαιο αγώνα των συναδέλφων, γιατί μόνο μέσα από ένα συνεχή και αταλάντευτα αγώνα και διεκδίκηση υπάρχει ελπίδα για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας στην υγεία, στην πρόνοια, στην παιδεία, την περίθαλψη κλπ. Και το ζαογκαλούμε εν τέλει σε έναν αγώνα ενάντια στη λογική και αποδοχή του μικρότερου κακού που μας πλασάρεται, που τελικά οδηγεί μαθηματικά στην καταστροφή. Τον καλούμε λοιπόν σε έναν αγώνα για την ανάκτηση όλων των απολειών μας και τη ζωή που μας αξίζει. Είναι αυτό το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για μας, αλλά και για τα παιδιά μας. Τίποτα δεν έχει κερδιθεί χωρίς αγώνα, τίποτα δεν έχει χαριστεί.